Πρώτη ερώτηση. Πώ διαμορφώνονται οι οικονομικέ συνθήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 18ο αιώνα. Ενισχύθηκαν οι εμπορικέ συναλλαγέ τη Δυτική Ευρώπη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έλληνε, Εβραίοι και Αρμένοι διακρίθηκαν στο εμπόριο και στην αυτιλία, ειδικά μετά τη ρωσοτουρκική συνθήκη του Τουτσού Καϊναρτζή, 1774, που επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση πλοίων με ρωσική σημαία στα στενά του Βοσπόρου. Η περιορισμένη παρουσία αγγλικών και γαλλικών πλοίων στη Μεσόγειο, εξαιτία των Ναπολεόντιων πολέμων βοήθησε του Έλληνε να αποκτήσουν τον έλεγχο του εμπορίου στη Μεσόγειο. Η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Σμύρνη και η Χίος έγιναν σημαντικά εμπορικά κέντρα. Ενισχύθηκαν και οι ελληνικέ παροικίε. Παρικία. Κοινότητα ομοεθνών που κατοικεί σε πόλη ξένη χώρα. Δεύτερη ερώτηση. Τι είδου κοινωνικού σχηματισμού έχουμε τον 18ο αιώνα στην περιοχή. Ορθόδοξη Εκκλησία. Αναγνωριζόταν από την Οθωμανική Διοίκηση ω η ηγεσία όλων των υπόδουλων χριστιανών. Ήταν αντίθετη στη διάδοση των ιδεών του διαφωτισμού, επειδή θεωρούσε ότι μια επανάσταση έθετε σε κίνδυνο την ίδια, αλλά και τον Ελληνισμό. Ωστόσο, υπήρχαν και φωτισμένοι κληρικοί που εναντιώθηκαν στην Οθωμανική κυριαρχία. Φαναριώτε. Έλληνε από παλιέ αρχοντικέ οικογένειε που κατοικούσαν στο φανάρι τη Κωνσταντινούπολη. Μάθαιναν ξένε γλώσσε, σπούδαζαν στη Δύση και πολλοί καταλάμβαναν υψηλέ θέσει στην Οθωμανική Διοίκηση. Από τον 18ο αιώνα διορίζονταν ηγεμόνε στι παραδουνάβιε ηγεμονίε. Προεστή. Διοικούσαν τι ελληνορθόδοξε κοινότητε, συγκέντρωναν του φόρου από του Έλληνε και του απέδιδαν στην Οθωμανική Διοίκηση. Είχαν αποκτήσει πολιτική εμπειρία και μεγάλε περιουσίε. Αρκετοί διέθεταν και κάποια πολιτική επιρροή στου τοπικού Τούρκου αξιωματούχου. Έμποροι και καραβοκύριδε. Μάλιστα, αρκετοί από του Έλληνε εμπόρου των παρικιών ίδρυαν σχολεία στι πατρίδε του, τύποναν βιβλία, περιοδικά, εφημερίδε και χορηγούσαν υποτροφίε. Βοηθούσαν έτσι του νέου να έρθουν σε επαφή με τι νέε ιδέε. Κλέφτε. Αγρότε που αναγκάζονταν να καταφύγουν στα βουνά, όπου για να επιβιώσουν επιδίδονταν στη ληστεία. Υμνήθηκαν για την τόλμη του ή θρηνήθηκαν για τον θάνατό του, στα κλέφτικα τραγούδια. Αρματολή. Ανήκαν σε ένοπλα σώματα οργανωμένα από την Οθωμανική Διοίκηση για την τήρηση τη τάξη. Συχνά, κλέφτε γίνονταν αρματολοί και το αντίστροφο. Αγρότε. Ξεπερνούσαν το 80% του πληθυσμού. Καλλιεργούσαν κτήματα κρατικά ή ιδιωτικά, τσιφλίκια, που ανήκαν, συνήθω, σε Τούρκου. Η ζωή του ήταν δύσκολη και στερημένη. Απασχολούμενοι στο εμπόριο και ναύτε. Γίνονταν περισσότεροι στον βαθμό που αναπτύσσονταν το εμπόριο και η ναυτιλία. Τρίτη ερώτηση. Ποια απελευθερωτικά κινήματα είχαμε πριν την Επανάσταση του 1821. Ορλοφικά. Με την υποκίνηση της Ρωσίας το 1770 έγινε ελληνική επανάσταση με κέντρο την Πελοπόννησο. Η κινητοποίηση, ωστόσο, των Ελλήνων δεν ήταν η απαιτούμενη, ενώ και ο μικρός αριθμός ρωσικών πολεμικών πλοίων που συμμετείχαν, με επικεφαλής του αδερφούς Ορλόφ, αποδείχτηκε ανεπαρκής. Έτσι η επανάσταση καταπνίγηκε. Το κίνημα του Λάμπρου Κατσόνη. Παρόμοια τύχη με τα ορλοφικά είχε η προσπάθεια του Έλληνα απεσταλμένου τη Ρωσία Λάμπρου Κατσόνη να ξεσηκώσει του κατοίκου των νησιών του Αιγαίου. Το κίνημα των Σουλιωτών. Οι κάτοικοι του Σουλίου, αυτόνομη περιοχή στην Ήπειρο, συγκρούστηκαν με τον Αλίπασα των Ιωαννίνων, αλλά, παρά τον αγώνα που έκαναν, υποχρεώθηκαν το 1803 να εγκαταλείψουν την περιοχή. Τέταρτη ερώτηση. Τι ονομάζουμε νεοελληνικό διαφωτισμό. Νεοελληνικό Διαφωτισμό ονομάστηκε το κίνημα το οποίο επαιδείωκε τη διάδοση των ιδεών του διαφωτισμού και είχε στόχο την προετοιμασία των Ελλήνων για τον απελευθερωτικό αγώνα. Το κίνημα αυτό αναπτύχθηκε κυρίω στι παροικίε και σε κάποια μεγάλα εμπορικά κέντρα. Πέμπτη ερώτηση: Ποιε ήταν οι βασικέ θέσει των υποστηρικτών του διαφωτισμού, Οι Έλληνε υποστηρικτέ του διαφωτισμού. Θαύμαζαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον συνέδεαν με την ελευθερία. Πίστευαν ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να βασίζεται κυρίω στην ενασχόληση με τι θετικέ επιστήμε. Θεωρούσαν ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να γίνεται στη λαϊκή γλώσσα. Υποστήριζαν ότι η παιδεία έπρεπε να υπηρετεί τον αγώνα για ελευθερία. Έκτη ερώτηση: Ποιοι ήταν αντίθετοι με τι θέσει του διαφωτισμού. Ορισμένοι Έλληνε λόγοι, που συνήθω είχαν σχέση με την Εκκλησία, απέρριπταν τι ιδέε του διαφωτισμού. Πίστευαν ότι η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται σε εκκλησιαστικά κείμενα πρέπει να γίνεται σε αρχαίζουσα γλώσσα. Έβδομη ερώτηση. Τη γνωρίζετε για το Ρίγα Βελεστινλή. Ο Ρίγα Βελεστινλή, 1757-1798, πρότεινε, στη νέα πολιτική διοίκηση, τη δημιουργία μια ελληνική δημοκρατία που θα απλωνόταν σε όλη τη Βαλκανική, εξασφαλίζοντα ισονομία στου κατοίκου τη. Ο Ρήγα δοκίμασε να εφαρμόσει τα σχέδια του, αλλά προδόθηκε και πλήρωσε με τη ζωή του το όραμά του. 8η ερώτηση. Τι είναι η Ελληνική Νομαρχία. Το 1806, ο ανώνυμος συγγραφέα του έργου Ελληνική Νομαρχία υποστήριξε με πάθο ότι οι Έλληνε πρέπει να αγωνιστούν μόνοι του για την ελευθερία του. Ένατη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για τον Αδαμάντιο Κοραή. Ο αδαμαντιος Κοραή, 1748, 1833, θεωρούσε ότι οι Έλληνε, για να κερδίσουν την ελευθερία του, θα έπρεπε πρώτα να μορφωθούν αν και διαφωνούσε με τον εξαρχαϊσμό τη γλώσσα, δεν δεχόταν αυτού για τη δημοτική, από την οποία, όπω πίστευε, έπρεπε να αφαιρεθούν κάποιε λαϊκές και ξένε λέξει. Σε ευχαριστώ που και σήμερα διάβασες μαζί μου. Θα σε περιμένω στην επόμενη μέρα. Έω τότε, να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντα.